Με λένε Δέσποινα Μακεδόνα και κάνουμε κάθε δεύτερη Τρίτη εργαστήρια αφήγησης παραμυθιού. Αυτή φορά είναι η τρίτη μας φορά που κάνουμε. Βλέπετε, τα παιδιά είναι πολλά, συμμετέχουν. Ξεκινάμε με ένα παιχνίδι και σήμερα αυτό που κάνουμε είναι, τους έχω κάποιες εικόνες, τις παίρνουμε τυχαία, αυτές τις εικόνες, πέφτει σε κάποιο παιδί τυχαία και αυτό το παιδί, μέσα σε χρόνο 5 λεπτών, πρέπει να αναπτύξει μια δική του ιστορία. Μια ιστορία που θα έχει αρχή, θα έχει πλοκή και θα έχει κάποιο τέλος και στο τέλος κάποιο δίδαγμα. Αν δεν μπορέσει μέσα σε αυτό το πεντάλεπτο, γιατί τους έχω μία μικρή κλεψίδρα και την κοιτάνε, τότε αυτή η ιστορία θα πρέπει να συνεχιστεί την επόμενη φορά και θα πρέπει να τη θυμούνται. Αλλά δεν θα περάσει το πεντάλεπτο. Αυτό σήμερα κάνουμε σε πρώτη φάση. Είναι για ηλικίες δημοτικού. Είναι για παιδιά δημοτικού. Αλλά πολλές φορές τυχαίνει να είναι και μεγάλοι εδώ πέρα που συμμετέχουν και οι ίδιοι. Γιατί το παραμύθι τελικά, μάλλον δεν έχει ηλικία. Και το παιχνίδι αυτό που κάνουμε. Σίγουρα μέχρι και το καλοκαίρι και μετά μάλλον θα συνεχίσουμε. Και επίσης, όπως έχουμε πει και με την Άρσης, βλέποντας, ας πούμε, ξέρω εγώ, τη δυνατότητα των παιδιών, τα παραμύθια που κάνουμε όλοι μαζί και έχουμε κάνει ήδη δύο, θα τα εκδώσουμε. Θα τα εκδώσουμε και μάλλον θα γενέμονται από εδώ πέρα από την Άρσης. Δεν ξέρω πώς θα γίνει, αλλά πάντως σίγουρα θα εκδοθούν, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη φαντασία, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ο Νίκος θέλει να το κάνει ερώτημα. Το είδαμε! Ξεκινάει ο Νίκος το παραμύθι του. Και κοιτάμε και εδώ την κλεψή του. Δεν πρέπει να φύγουμε από το χρόνο, παιδιά, έτσι. Μια φορά και έναν καιρό. Εκεί στα παιδιά του ήταν, Νικόλα. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια παρέα που αποφάσισε να πάει βόλτα με το αερόστατο. Αυτό το αερόστατο ήταν πολύ χρόνο και πολύ ωραίο. Αυτή η παρέα λοιπόν ξεκίνησε το ταξίδι της και πήγε ψηλά, ψηλά. Και όσο πιο ψηλά ανέβαινε, όσο πιο ωραία θα έβλεπε.